Το δέντρο που άνθιζε. Γονείς, προσοχή! Κάποια θέματα σε αυτό το βίντεο μπορεί να μην είναι κατάλληλα για παιδιά κάτω των 13 ετών. Πολύ πολύ μακριά, στο βασίλειο Παλία, ζούσε ένας βασιλιάς με δύο παιδιά, την κόρη του Σίμα και το γιο του Βίρ. Στο ίδιο βασίλειο ζούσε η Σαρίνα και οι δύο κόρες της, Γιασμίν και Ζάχρα. Η Σαρίνα έκανε διάφορες δουλειές για να επιβιώνει, από το να καθαρίζει πατώματα έως το να μαγειρεύει φαγητό. Αυτό στεναχωρούσε τις κόρες της, γι' αυτό αποφάσισαν να τη βοηθήσουν. Έχω την τέλεια ιδέα για έκπληξη στη μητέρα. Τι έχεις στο νου σου? Θα βγούμε στον κήπο. Θα χρειαστώ δύο κουβάδες νερό. Η μάγισσα για την οποία δούλευα ήταν πολύ ικανοποιημένη με τη δουλειά μου και μου έδωσε ένα μαγικό ποίημα. Ρίξε τον ένα κουβά με νερό πάνω μου και θα γίνω ένα όμορφο ανθισμένο δέντρο. Μάζεψε προσεκτικά τα λουλούδια χωρίς να σκίσεις τα φύλλα ή να σπάσεις καμιά φύτρα. Και τότε ρίξε μου το δεύτερο κουβά όλο πάνω μου και θα γίνω και πάλι άνθρωπος. Υπέροχα! Αλλά δεν πρέπει να της πούμε που βρήκαμε τα χρήματα, αλλιώς δεν θα χαρεί. Βγήκαν λοιπόν έξω στον κήπο με δύο κουβάδες και δύο άδεια καλάθια. Η Ζάχρα έκατσε κάτω και άρχισε να λέει τις μαγικές λέξεις. Η γλυκιά μυρωδιά των ανθών θα απλώσει όταν το σώμα μου σαν δέντρο ριζώσει. Η Γιασμίν έριξε το πρώτο κουβά νερό στην αδερφή της και σύντομα εκείνη μεταμορφώθηκε σε δέντρο γεμάτο με λουλούδια που γέμιζαν με το άρωμά του στον κήπο. Η Γιασμίν προσεκτικά και απαλά μάζεψε τα λουλούδια στα δύο καλάθια και τα γέμισε πολύ γρήγορα. Αυτά θα είναι αρκετά για να μαζέψουμε χρήματα σήμερα. Πήρε το δεύτερο κουβά και τον έριξε στο δέντρο και η Ζάχρα σύντομα πήρε την ανθρώπινη μορφή της. Πού θα πουλήσω τα λουλούδια? Γιατί δεν πας στο παλάτι? Μπορεί να βρεις κάποιον που θα πληρώσει καλά για αυτά τα όμορφα λουλούδια. Α, πολύ καλή ιδέα! Η Ζάχρα πήρε τα καλάθια με τα λουλούδια στις πύλες του παλατιού και άρχισε να φωνάζει δυνατά. Λουλούδια! Λουλούδια! Πάρτε μυρωδά τα λουλούδια! Τότε, η πριγκίπισσα Σίμα την είδε από το παράθυρο και έτρεξε στη μητέρα της χαρούμενα. Μητέρα, αυτά τα λουλούδια εκεί έξω φαίνονται υπέροχα. Πάρε μου μερικά, παρακαλώ. Η βασίλισσα έγνεψε και διέταξε τους φρουρούς να φωνάξουν το κορίτσι. Όλοι κοίταζαν τα όμορφα λουλούδια και η υπέροχη μυρωδιά γέμισε το δωμάτιο. Πόσα θες για αυτά τα όμορφα λουλούδια? Μεγαλειοτάτη, θα δεχτώ ό,τι μου προσφέρετε γιατί είμαστε φτωχοί. Η βασίλισσα έδωσε ένα πουγγί με χρυσά νομίσματα στη Ζάχρα, η οποία ενθουσιάστηκε. Ευχαριστώ πολύ, βασίλισσά μου. Η Ζάχρα πήγε γρήγορα σπίτι της και έδειξε στην αδερφή της το πουγγί με τα νομίσματα. Η Γιασμίν το κοίταξε με δέος και με θαυμασμό. Ουάου! Αλλά δεν πρέπει να το πούμε ακόμη στη μητέρα. Ναι! Τις επόμενες ημέρες πουλούσαν τα λουλούδια στο παλάτι και μάζεψαν τρία πουγκιά γεμάτα με χρυσά νομίσματα. Εν τω μεταξύ, ο πρίγκιπας Βίρ ήταν πολύ περίεργος για την προέλευση των λουλουδιών. Αναρωτιέμαι από πού προέρχονται αυτά τα λουλούδια. Δεν τα έχω ξαναδεί ποτέ μου. Μυρίζουν υπέροχα! Τότε λοιπόν, κάλεσε τον πιστό υπουργό του πατέρα του, Κούμαρ, που στεκόταν πάντα στο πλευρό του. Κούμαρ! Μάλιστα, κύριε! Τι λουλούδια είναι αυτά και από πού έρχονται? Ένα κορίτσι έρχεται κάθε μέρα με αυτά τα λουλούδια, τα οποία πραγματικά λατρεύει η αδερφή σας. Ω, αλήθεια! Θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω πού τα βρίσκει. Πού μένει? Ο Κούμαρ έδωσε στον Βίρ οδηγίες για το σπίτι του κοριτσιού με τα λουλούδια. Την επόμενη μέρα, ο Βίρ πήγε στο σπίτι όπου είδε τις δύο αδερφές στον κήπο. Παρακολούθησε καθώς η Ζάχρα μεταμορφώθηκε στο ανθισμένο δέντρο και η Γιασμίν μάζευε τα φύλλα, ώσπου την ξαναμεταμόρφωσε σε άνθρωπο. Ουάου! Αυτό είναι απίστευτο! Και είναι τόσο όμορφη! Μαγεμένος από την ομορφιά της και τα υπέροχα λουλούδια, ο Βίρ πήγε στο παλάτι, όπου εξιστόρισε στον Κούμαρ όσα είχε δει. «Είναι απίστευτη, Κούμαρ! Δεν ξέρω τι να κάνω!» Του είπε τα πάντα για το πώς μεταμορφώθηκε σε δέντρο και μετά ξανά σε όμορφη κοπέλα. Και κοκκίνιζε όσο μιλούσε. «Τι είναι αυτό το συνέστημα?
είναι έρωτας? Φαίνεται πως ναι, αφέντη Βίρ. Βλέποντας τον Βίρ να είναι μαγεμένος με το κορίτσι, ο Κούμαρ πήγε στο βασιλιά και του είπε τα πάντα. Χάρηκε πάρα πολύ που άκουσε πως ο γιος του ήταν ερωτευμένος και κάλεσε τη μητέρα τους να συναντήσει το βασιλιά. Κυρία Σαρίνα, είστε καλεσμένοι να δειπνίσετε με το βασιλιά αύριο στο βασιλικό παλάτι. Θα ήθελε να σας μιλήσει για την κόρη σας. Λέγοντας αυτό, έφυγε, αφήνοντας τη μητέρα ξαφνιασμένη και πάρα πολύ εκπληκτή. Γιάσμιν, Ζάχαρα. Ναι, μαμά. Τι κάνατε εσείς οι δύο? Γιατί με καλεί ο βασιλιάς και τι είναι αυτά για το κορίτσι με τα λουλούδια? Πείτε μου αμέσως τώρα. Το θέμα είναι... Οι αδερφές ήταν πολύ φοβισμένες και τις είπαν τα πάντα και τις έδειξαν πως η Ζάχαρα μεταμορφώνονταν σε δέντρο, αλλά επίσης και για τα πουγκιά με χρυσό που είχαν μαζέψει. Πώς μπορέσατε να κάνετε κάτι τέτοιο όσο ζω ακόμη? Λυπούμαστε, μητέρα. Θέλαμε μόνο να βοηθήσουμε. Την επόμενη μέρα, η Σαρίνα πήγε στο βασιλικό παλάτι. Όταν μπήκε στην αίθουσα, είδε το βασιλιά και τη βασίλισσα να κάθονται στο τραπέζι με τη μεγαλύτερη ποικιλία πιάτων που είχε δει ποτέ. Καλησπέρα, μεγαλειότατε. Πώς μπορώ να φανώ χρήσιμη? Ο γιος μας έχει ερωτευτεί την κόρη σου, Ζάχρα, και θέλει να την παντρευτεί. Παρακαλούμε να δεχτείς αυτό το φύλλο και το σπόρο σαν δείγμα της ένωσής τους. Η Σαρίνα ανακουφίστηκε, γνωρίζοντας πως γι' αυτό την είχαν καλέσει, και χαμογέλασε. Θα τα δεχτώ ταπεινά, κύριε, καθώς είμαι φτωχή γυναίκα και θα ήταν πραγματικά τιμή μου. Υπέροχα! Τότε αποφασίστηκε, αυτός ο γάμος θα γίνει αμέσως. Έγινε ένας μεγάλος γάμος και οι δύο οικογένειες χάρηκαν πολύ που ο Βίρ και η Ζάχρα ήταν τώρα ζευγάρι. Μετά το γάμο, το ζευγάρι πήγε στο παλάτι. «Τώρα που έγινες γυναίκα μου, θα ήθελα να κάνεις κάτι για εμένα». «Τι θα ήθελες να κάνω?» «Θέλω να γίνεις εκείνο το όμορφο ανθισμένο δέντρο. Θέλω η μυρωδιά να γεμίσει το παλάτι». «Τι?» «Δεν χρειάζεται να κρύβεσαι από εμένα. Σε έχω δει να μεταμορφώνεσαι με τα ίδια μου τα μάτια. Για ποιον θα το κάνεις, αν όχι για εμένα?» Εντάξει. Η Ζάχρα του εξήγησε τι ακριβώς έπρεπε να γίνει και τότε οι δυο τους πήγαν στους βασιλικούς κήπους με τους κουβάδες νερό και ο Βίρ έκανε ό,τι του είπε. Αυτό έκαναν λοιπόν τις επόμενες ημέρες και η πριγκίπισσα που το έβλεπε από το παράθυρό της ζήλευε πάρα πολύ. «Χρησιμοποιούν αυτά τα υπέροχα λουλούδια κάθε μέρα και δεν τα μοιράζονται μαζί μου. Πρέπει να κάνω κάτι γι' αυτό». Την επόμενη μέρα, η Σίμα πήγε και μίλησε στη μητέρα της που ήταν με το Βίρ και είπε: «Αν το επιτρέπει η μητέρα, δεν έχω κανένα λόγο να πω όχι». «Ω, εντάξει, αλλά πρόσεχε την και φέρ την πίσω ασφαλή. Ευχαριστώ». Η Ζάχρα πήγε στον κήπο με τη Σίμα και τους φίλους της. Ήθελε να δείξει στους φίλους της πως η Ζάχρα μπορούσε να γίνει δέντρο. Πήγε στη Ζάχρα και της είπε: «Ζάχρα, μπορείς να γίνεις ένα ανθισμένο δέντρο, σωστά?» «Τι εννοησίες, είμαι άνθρωπος, όχι κάποιο μαγικό πλάσμα». «Α, μη λες ψέματα, σε έχω δει να το κάνεις πολλές φορές. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και για μας? Αυτό είναι πολύ εγωιστικό, να το ξέρεις». «Ήταν λάθος μου να έρθω εδώ μαζί σας». Η Ζάχρα λυπημένα δέχτηκε τις εντολές της πριγκίπισσας. Εξήγησε στην πριγκίπισσα όλη τη μέθοδο και τι να κάνει. Και ένα από τα κορίτσια έφερε δύο κουβάδες με νερό από το ριάκι. «Θυμήσου να είσαι προσεκτική όταν κόβεις λουλούδια και βεβαιώσου πως δεν θα σπάσεις φύτρες ούτε θα κόψεις φύλλα». Με τα λόγια αυτά λοιπόν, κάθισε και ένα από τα κορίτσια έριξε τον κουβά με το νερό πάνω της. «Ουάου! Μα τι όμορφο!» Τότε άρχισε να βρέχει βαριά και κεραυνοί και αστραπές έσχιζαν τον ουρανό. Τα κορίτσια αγνόησαν τις οδηγίες και έσπασαν τις φύτρες και τα κλαδιά καθώς μάζευαν βιαστικά τα λουλούδια. «Α, τον κουβά!» Τότε πήρε τον κουβά και άρχισε να ρίχνει νερό τυχαία και όλοι έτρεξαν πίσω στο σπίτι βιαστικά. Η απρόσεχτη συμπεριφορά των κοριτσιών τραυμάτισε τη Ζάχρα που είχε μελανιές και πληγές στα άκρα της
κάνοντας την ακουτσένη σε κάθε βήμα. Τρομαγμένη και πληγωμένη από ό,τι της έκανε η Σίμα, το έσκασε και επέστρεψε στη μητέρα της, κουτσένοντας καθώς περπατούσε. Στο μεταξύ, βλέποντας τη Σίμα να επιστρέφει χωρίς τη Ζάχρα, η βασίλισσα εξοργίστηκε. «Πού είναι η Ζάχρα?» «Ποιος ξέρει, επιστρέψαμε όλοι με ασφάλεια, έτσι δεν είναι?» «Και τι θα πούμε στον Βίρ?» Ανήσυχη και πανικοβλημένη για το τι θα έλεγε στον πρίγκιπα, η βασίλισσα προσπάθησε να ανακαλύψει τι είχε κάνει η Σίμα. «Πες μου, τι συνέβη?» Η βασίλισσα προσπάθησε να αποσπάσει πληροφορίες από εκείνη, αλλά ήταν όλα μάταια. Αργότερα εκείνη τη μέρα, η Ζάχρα είχε φτάσει σπίτι της με έναν έμπορο βαβακιού που προσφέρθηκε ευγενικά να τη γυρίσει πίσω. «Ευχαριστώ πολύ, κύριε!» «Ευχαρίστησή μου, κυρία!» Η μητέρα της καταστεναχωρήθηκε βλέποντας την κόρη της τόσο πληγωμένη και αμέσως την έβαλε στο σπίτι. «Ω, παιδί μου, τι συνέβη?» Η Ζάχρα είπε στη μητέρα της όσα είχαν συμβεί και πώς την είχε εγκαταλείψει η πριγκίπισσα. «Μην ανησυχείς, δεν χρειάζεται να επιστρέψεις ποτέ σε αυτό το απέσιο παλάτι!» Η μητέρα της φρόντισε τις πληγές της και την πρόσεχε πολύ στοργικά για τις επόμενες ημέρες. Πίσω στο κάστρο, ο πρίγκιπας περίμενε τη Ζάχρα να επιστρέψει και τελικά πήρε την απόφαση να ψάξει μόνος του για να τη βρει. «Πρέπει να βρω την πριγκίπισσά μου και να τη φέρω πίσω σπίτι!» «Πήγαινε, γέ μου, και πάρε τους άντρες μου μαζί σου! Θα σε βοηθήσουν να καλύψεις περισσότερο έδαφος!» Ο πρίγκιπας έκανε άνω κάτω το βασίλειο αναζητώντας την πριγκίπισσα. Έψαξαν παντού, ώσπου τελικά έφτασαν σπίτι της. «Εδώ είσαι! Ανησύχησα τόσο πολύ! Έψαξα παντού για να σε βρω!» «Γιατί είσαι εδώ? Δεν ξέρεις τι έκανε η αδερφή σου στην κόρη μου!» «Δεν ήξερα πως είχε συμβεί αυτό! Συγχωρέστε με! Θα βεβαιωθώ πως η αδερφή μου θα πληρώσει γι' αυτό! Αγάπη μου, σε παρακαλώ, γύρε στο παλάτι μαζί μου!» «Φοβάται! Φοβάται πως θα πληγωθεί ξανά! Και πως δεν θα την αποδεχτούν σαν πριγκίπισσα! Και πως θα τη φωνάζουν όλοι σαν κάτισσα!» «Όχι, δεν έχει σημασία αυτό! Την αγαπώ γι' αυτό που είναι! Και πάντα θα την αγαπάω!» «Θα έρθω μαζί σου υπό έναν όρο! Μην κάνεις τίποτα στην αδελφή σου! Την έχω συγχωρέσει!» «Αυτό ήταν! Έγινε!» Η Ζάχρα επέστρεψε στο παλάτι, όπου ο βασιλιάς και η βασίλισσα χάρηκαν που είδαν την πριγκίπισσά τους να επιστρέφει. «Ω, Ζάχρα! Συγχώρεσέ με! Δεν έπρεπε να κόψω τα λουλούδια! Ήμουν πολύ ανόητη! Δεν ήθελα να σε πληγώσω! Όλα καλά!» Έτσι λοιπόν, ο Βίρ και η Ζάχρα κυβέρνησαν ευτυχισμένοι το βασίλειο Παλία και η πριγκίπισσα αγαπήθηκε από τους ανθρώπους του βασιλείου. Ειδικά από τον Βίρ που την αποδέχτηκε παρά την ιδιαιτερότητά της και την αγαπούσε και της φερόνταν ίσα.